Λοιπόν, όλα έτοιμα. Παιχνίδι για την Evolution League. Επιστροφή του Ζουνίδη με τα χρώματα των Anonymous μετά από καιρό. Ευχόμαστε τα καλύτερα, το ευχόμαστε να είναι το τελευταίο. Καλό παιχνίδι για όλους. Χωρίς τραυματισμούς, με όμορφο θέαμα να μας χαρίσουν και οι δύο. Κοινά για το παιχνίδι. Οι Ανώνυμοι έχουν απέναντί του στα μωρά τον Σούγκαρ. 18 χρονών, οι περισσότεροι. Και κάνει 20. Λοιπόν, Αντωνόπουλος πέρα.
πολύ όμως και η ενέργεια του τελείωμα του Μητσεκή. Θα πάρει το rebound. Ο Μητσός είναι πάρα πολύ καλός. Ψηλός, είναι λίγο αδυνατός. Εντάξει, μην τρούνεις είναι ακόμα. Θα πάρει τα κυλάκια του όταν πρέπει. Πολύ ωραία τα σουγκαράκια του Ζουνίδης. Θα στοχίσει. Ο Μητσός φέρνει και το rebound. Πάρα πολύ ωραία. Μήπως θα πάω προπονητής να κάτσω σ' αυτούς. Με διπλές προπονήσεις. Φυσικά τάσσε στα βουνά και το βράδυ σε τακτική. Να πάμε για πρωτάθλημα. Τι διβέλωμε, αρχικά. Τι διβίω. Να ξεκινήσουμε από χαμηλά. Μετά από στο μικρό μετά. Λοιπόν, γνωρίζει το πρώτο του σουτ μετά τον τραυματισμό του. Ο Κουρτές δεν έχει κανένα πρόβλημα να βάλει μπροστά την ομάδα του. 8-10. Κουρτάς. Αργυρόπουλος. Έχει μίγησα το γκόψι στα ίσα ρε τον μικρό. Ούτε που κατάλαβε ο Μούκτης τι έγινε. Ζουνίδης με το δεξί θα αφήσει την μπάλα. 8-12. Είναι το πρώτο του καλάθι. Το πρώτο του καλάθι μετά τον τραυματισμό. Για τον Νίκο. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Για να δούμε τον Τραγόπουλο. Το πάει. Μόνο στο αλεπαντήν έχουν ξεκινήσει να ακούγονται. Που τα δείτε στη συνέχεια. Βάλα έτσι για τα χέρια του Κουρτέση. Αργυρόπουλος μάζεψε. Coast to coast θα πάει. Τι πήρε τώρα εδώ ο Δραγόπουλος. Εντάξει. Έχει διάθεση όμως να κάνει ωραία πράγματα ο μικρός. Και του το δίνουμε. Καστρινός. Κουρτέσεις. Μπάλα στο Δραγόπουλο. Καλάθι θα προσπαθήσει να κάνει το 8-14. Ο Μπενέκος γιατί πέρασε στο πάρκι, στο μπάγκο. Πεπές. Που αφιέρωσε το παιχνίδι εφόσον κερδιθεί στο κορίτσι του. Πού το πάτε αυτό. Ο Ζουνίδης. Τέσσερα και τέσσερα για το τέλος του τρίτου δεκαλεπτού. Λοιπόν, τέλος time out. Στροφή στο παρκέ. Κόπουλος για δύο. Δεν θα του κάνει το πάτη την μπάλα. Δεν τους μάζεψε. Πρέπει να τη δώσει το playmaker της ομάδας. Τώρα θα κατεβάσει το κεφάλι κάτω για την γέννης. Πρέπει να το προσέξει λίγο αυτό. Αυτό του λένε και οι υπόλοιποι. Ήρεμα, είναι τόχο. Εντάξει, θα μαθαίνει Γιώργο μου. Δεν έκοψε. Ω, ξεκίνησε κι αυτό. Από το τρίτο του. Πόσο θα βάλεις ρε Μπενέκο απόψε δηλαδή. Αν έχεις βάλει τρία σε 6,5. 13. Εδώ είμαστε να τα δούμε. Θα τα περιγράψω όπως πρέπει. Βάλτε τα σε και εδώ είμαστε. Βάλω στον Δραγόπουλο, θα πάρει την εσωτερική, η αγαπημένη μου κίνηση Καστρινός για τρία για την απάντηση. Όχι. Την πάνω από ποιον, από πέφτε. Θα επιστρέψει την μπάλα εντός παρκέ, Αργυρόπουλος δεν θα καταφέρει να την κρατήσει. Ο Μούχτης όρθιος στον πάγκο. Αρχίζει την μπάλα. Μπενέκος. Θα βάλει και αυτό τώρα με τον Δραγόπουλο μπροστά του τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Πιέζουνε, θα τους βγάλουν τα σηκώδια σίγουρα. Έχουν ενέργεια να παίξουν μέχρι τις 12 για αποχή. Λοιπόν, το καλάδι θα έρθει για τους ανώνυμους
Αργυρόπουλο. Θα κοπεί στα ίσα τον Αργυρόπουλο, μάλιστα. Αλλά ο Μικρός είναι πολύ καλός. Δεν χρειάζεται να ξέρει και πάρα πολύ μπάσκετ για να το καταλάβεις. Εκπληκτική ενέργεια. Πήρε όλο το γήπεδο, άφησε την μπάλα στον Πίνα. Ποιος αν το έκανε, αν το έκανε τον Πίνα αυτό. Και καλά και σε όλη αυτή τη φάση δεν θα γινόταν απόλυτο στην πόρα. Απλά θα πρέπει στον Πίνα. Βλέπετε την μπάλα! Απίστευτος! Πού τον βρήκαν αυτόν! Παρασπεκταράς! Είναι πολύ καλός! Είναι πάρα πολύ καλός, μάλιστα! Ο Αλεφαντινός είναι όρθιος, τώρα θα ακούσετε, θα ακούσετε τις φωνές σου όπου να είναι. Μπάλα στον Αναγνωστόπουλο και από δίσκο Καστρινό. Οι θέσεις πρέπει να σουτάρει, τελειώνει ο χρόνος. Καλό, ο Μικρός κάνει παιχνιδάρα. Τώρα εκεί μπάσα να πέρασε, κρίμα. Βλέπω με μια μικρή συμπάθεια. Τρακόπουλος αστόγησε. Επίθεση τους λέει ο Αλεφαντινός, επέβαια μια επίθεση. Το βλέπω οι φωνές σου συγκεκριμένα το σύνολο και μέχρι. Λοιπόν, τέλος καλό θα ήταν να μείνω εδώ και να ακούτε τις φωνές, αλλά αφήστε το καλύτερα, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα, τι έγινε. Για τους ανώμενους. Σε πρώτη φάση ήταν ήρεμος ο Αλεφαντινός. Αναγνωστόπουλος θα αφήσει πάνω στο καλάθι. Έχουμε κάποιες αλλαγές, κάποια καινούργια πρόσωπα στην πεντάδα. Κινάς. Και αυτός καλός, Μουτής για τρεις. Τώρα το next big thing του μπασκετάκι πέρασε από τον πάγκο. Θα τον δούμε σε λίγο, νομίζω να κάτσει πια πολύ. Δεν έχει να κάτσει στον πάγκο αυτός. Ενημερώνω το Σούγκαρ. Πρέπει να παίζει σαν τον Αντετοκούνμπο. 36-34, καλό Αντετοκούνμπο 40, αλλά δεν είναι τώρα. Μην πέφτει. Να μ' ακούτε. Πίνας για τρεις. Τι του κάνει το Πίνα. Ζουλίδης. Πάει μέχρι μέσα. Ο Ζουλίδης σαν να μην έχει περάσει ημέρα. Κάτσε ρε Νικό μου, σιγά σιγά. Πάρε πρώτα κανένα σουτ. Πάρε ένα drive έτσι με ελεύθερη. Δεν παίρνει καμπάρι αυτός. Έστωχος. Καβέτια 19. Πέπες. Έχει τον Αργυρόπουλο, τώρα έχει τον Οσυνίδη. Ο Μπίνας δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Η διαφορά στους δύο στο καλάθι. 17-19. Αλεφαντινός. Πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι.
21. Μούχτης. Πέπες. Θα πρέπει να σπάσει την μπάλα τώρα. Γιατί με το λάθος μπερδεύτηκε νομίζω εδώ. Αυτό του λέω τώρα. Μικρός. Λονίδης θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα πρέπει το καλάθι. Και ο Αντωνόπουλος. Για να δούμε και τον Αντωνόπουλο τι ψάρια πιάνει. Λέτε να είναι το ίδιο. Καλός. Σηκώνει αμέσως το χέρι του. Δεν θα πάει στη γραμμή των αλήθρων βολών. Την επίδεσή τους. Άστοχος ο Πίνας. Το ευχάριστο είναι ότι ο Τσόλκας επέστρεψε. Πίνας. Πεπέ. Τι έχουμε. Δεύτερο του Νίκου. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα πήγει το καλάθι. Δεν έχει τον Μικρόν και σε δύναμη και σε σωματικά προσόντα. Είναι δεδομένο ότι άμα πάει στην επαφή έχει ένα πλεονέκτημα. Πρέπει να σας το αρχίσει. Ξεκίνησα πάλι το αμυντικό. Πάλι στο Τζόλκα, ο Βραχόπουλος θα κοφτεί στην καρδιά του Σάμινα στο Σούγκαρ και θα πετύχει το καλάθι, την έφαγε τώρα εκεί. Έχουμε time out, 17-25, 5-46 για το τέλος ημιχρόνου. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Thank you.
26. Δεν θα βγουν στόχο ούτε τώρα. Παρουσιάζει μια έννοια επιθετικών λύσεων. Ο Φωτεινός βρέθηκε στο παρκέ, εντάξει όλα καλά. Ακόμη μια φορά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα κάνει το 17-28. 3-52 Μπενέκος για το τέταρτο τρίποντο. Άστοχο. Κερδίσουν και πάλι την μπάλα οι μικροί. Μπενέκος θα πάει μέχρι μέσα, θα δει πάρα πολύ όμορφα τον επερχόμενο Αργυρόπουλο, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Λέμε και ξαναλέμε ο μικρός είναι εξαιρετικός, αλλά εδώ τα έξινα πάνε και στον Μπενέκο, το μισό καλάθι του ανοίγει και περισσότερο μην πω. Ο Φάου το οποίο δίνεται. Συγκολογώ. Μολόνης Ζουλίδης, πάσα δεν πέρασε. Πάρα τα σύνταρ. Σύνταρ πέρασε εκτός. Άλλο ένα καλάθι από τον Βρατόπουλο, ο οποίος θα δώσει για πρώτη φορά προβάτημα στην ομάδα του με 19-30. Μίνας θα γυρίσει. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. Λοιπόν, τα παιδιά έτσι κι αλλιώς έχουν απέναντί τους μία εκ των κορυφαίων ομάδων, όχι του ομίλου, της κατηγορίας. Οπότε έτσι κι αλλιώς η αποστολή τους είναι δύσκολη. Κάθε ομάδα είναι δύσκολη. Νομίζω όμως ότι με το ρόστερ που εγώ βλέπω μπορούν στο δεύτερο γύρο να κάνουν πάρα πολλές ζημιές. Έκασε τη βολή, αλλά το κόστος εδώ τους πλήγωσε. Πήρε το επιθετικό. Μπενέκος ψάχνει το τέταρτο του τρίποντο. Μπίνας θα πάρει το επιθετικό. Και πάλι Μπίνας. Για να πει το. Τι θα κάνει. Τι να κάνει. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αυτό θα κάνει. Είναι 18 χρονών. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Thank you.
πέσει άτομα. Τώρα πώς την πατήσαν έτσι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Έχει συμβεί και σε ομάδες υψηλού επίπεδου. Και εδώ θα μείνουν και λίγα για τους ανώνυμους. Μουτής. Πάει, έχουν πάρα πολύ χρόνο. Θα πρέπει να πάρει σε μια μυαλωμένη τώρα. Να γυρίσει μπάλα. Πέρασε χαμηλά στον πίνα. Τέλειωσε το εκεί. Τέλειωσε εδώ. Τα δίπλα στη διά. Κακοπλός. Τι θέσεις. Πάει μέχρι μέσα. Δεν θα πέτει και το καλά του Τσόλκας. Πάει στο τέλος. Είναι χρόνο. 6-34, επιστροφήσε λίγο. Λοιπόν, πάμε. Δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, ο Μπενέκος θα στοχίσει. Έτσι, Τσόλκας. Το φάλα τον Μπέπε, νομίζω.
Ο Τσόγας από εκεί και το καλάθι. Σόγκας για την απάντηση.
Άστο πως. Κακόπλος ο Ριμπάρτα. Κορπίστα ίσα τον πίνα. Πω το είδαμε γι' αυτό. Αγγελόπουλος δεν θα τελειώσει τη φάση. Θέσεις είναι σε θέσεις center court εδώ. Έχει κανένα πολύ πρόβλημα να κάνει το 33-43. Κούτρας. Μπίνας, θα πετύχει το καλάθι. Διάτα, 5-43. Θα ρίξουν και πάλι τη διαφορά στους 8, ο Ζουνίδης. Το rebound από ποιον. Στα χέρια του Νίκου και πάλι μπάλα. Και έκανε την προσπίση τώρα τόσο μικρό, μικρός την έφαγε. Συμήλυσε η εμπειρία. Γέλατε με τον Μπενέκα, το έκτο. Ω, το έκτο ρε παιδιά έβαλε, ναι. Το ρεκόρ να πούμε ότι είναι τα 15. Θα βάλει άλλα 10. Εδώ είμαστε. Ο Ζουνίδης, Καστρινός. Δραγόπουλος, Σοντζόλκα στην γωνία. Κοπή και πάλι από τον πίνα. Έχουν βρει τον πελάτη. Πίνας ο επιθέτη. Το βάλε. 30-43. Δίνουν τη διαφορά στους 5 μάλιστα. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, 2 και 10. Ο Ζουνίδης θα πάρει το φάουλ. Νομίζω από τον Αργυρόπουλο, νομίζω. Έχουμε αλλαγές, ο Λεφαντινός θα περάσει νομίζω. Τους έχουν ζωρίσει, έχουν φέρει το παιχνίδι πάλι στους πόντους. Ανεξάρτητα με το αν είναι λίγο πιο χαλαρή, αυτό είναι ένα δικό του θέμα που πρέπει να διαχειριστούν. Λέμε για την πραγματικότητα. Και το σκορ 40-44. Έχουν τις απουσίες του Ιταλιάνου μέσα απόψε. Μητροπίτερ, Μπενέκος. Τι έβαλε ο άνθρωπος! Εξαιρετικό καλάθι. Τώρα τι φάτσα έδωσε στην μπάλα με το χέρι. Πάρα πολύ όμορφο καλάθι αυτό το οποίο μόλις παρακολουθήσαμε. Και να το σημειώσουμε γιατί να μην το δούμε και στα top 10. Καλάθι και φάουλ!
πράγματα. Μάλιστα. Μπράβο, Θανάση. Ο Μπάλας αφήνει την μπάλα στο Καλάτι, έχει κερδίσει το φάουλ, έχει φέρει το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία. 44-44. 1-3. Κουρτέζη ζητάει αλλαγή, τον βλέπω αγριεμένο. Έχασε την βολή. Για πάμε να δούμε μέχρι πού μπορούν να κοντράρουν τους ανώνυμους. Αλεφαντινός. Το φάουλ του Μπίνα χαμηλά, δεν έχουν συμπληρώσει τα 5. Η μπάλα το out. Τέσσερα όλα. Κλειστό Αγίου Νικολάου, πρωτάθλημα Evolution. Δύο διαφορετικοί κόσμοι συναντούνται όσον αφορά την βαθμολογική θέση, την ηλικία, τη δυναμικότητα. Η μπάλα του έμεινε στα χέρια, τέλος επίθεσης. Τα γέλια, τα χαμόγελα, ναι. Αλλά γενική πραγματοποίηση, εξαιρετική εμφάνιση. Το 7ο δεν πήγε. Μπίνας το βάλε. Το βάλε. 46-44. Μάλιστα. Κουρτέσης. Βρακόπουλος, ο Ζουνίδης για 3. Αστόχος. 7 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε το μικρό, πήγε την μπάλα και κοίταξε κατευθείαν τον πίνακα. Αν είναι δυνατό, τι βλέπουμε. Ο Μπάλας κέρδισε φάουλ στην προσπάθειά του για 3. Πάμε για τέταρτο φινάλε. Το έχει δώσει πάνω στην προσπάθεια. Και νομίζω ότι... Είναι βολές. Νομίζω δεν μιλάω για διαιτησία πολύ συχνά. Νομίζω έχουν δίκιο. Ήταν πάνω στην προσπάθεια και όμως... Πες ότι δεν το ακούσατε, πρέπει να το δώσω βίντεο καλύτερα. Μην μ' ακούσει τώρα Αλεφαντινός και μου φωνάζει. Έχω μία αίσθηση απλά ότι πρέπει να ήταν πάνω στην προσπάθεια. Έχω μία αίσθηση. Έχω πολύ μεγάλη αίσθηση βασικά, αλλά εντάξει, οκ, λοιπόν. Με ταμπλό. 44-44. Baseball πάσα πού. Πάμε για τέταρτο δεκάλεπτο με τους Σούγκαρ στο συν 3. Μάλιστα, για να δούμε. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ότι θα ανεβάζουν την ένταση στο παιχνίδι τους οι ανώνυμους. Αποκλείεται να κάτσουμε στα βρωμένα τα χέρια. Θα κλέψουν την μπάλα για να δούμε τον Τζόλκα. Θα πετύχει το καλάθι. Είδατε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα το μείον 3 γίνεται συν 2. Έχουν φύγει τα γελάκια, έχουν φύγει όλα. Ο Τζόλκα θα κόψει τον Μπενέγκο. Κούντρας. Πέπες. Πάει εκεί μέσα. Ο Τσόλκας θα τον κόψει καθαρά. Γιώργο
Τι κάνει η μπάλα ακριβώς. Μάλιστα. Πάσε εδώ στη βολή της Εκνικής από τον Αντρεντάκη. 9 και 6, 47, 49. Έχουν μπει με το μαχαίρι στο στόμα οι Ανώνυμους. Ουτέσεις, Καστρινός, η μπάλα στη good side. Τσόλκας. Γιατί κάνανε πίσω τώρα εκεί. Έπρεπε να πάει μπροστά του. Του έκανε το ένα βήμα πίσω. Του έδωσε όλο το χώρο να περάσει να κάνει το drive. Θα δώσει φάουλ στον Καστρινό. Και εδώ όμως το τραβάει το χέρι. Κούντρας. Φράξει το δρόμο προς τον Καλάθι. Κατοχή και πάλι καμπιστούγια. Κουρτέσεις. Αργυρόπουλος, κοιτάξτε την πλήρηση για να βάλει το rebound. Κούντρα, σιγούτσα, πρέπει να το πάρει. Θα στοχίσει ο Μπίνας ο επιθετικό. Η μπάλα του έφυγε από τα χέρια. Κατοχή για Ανώνυμους. Oh!
5 και 41 για το τέλος. Μπίνας. Θα πάει με την μέσα, θα σωθήσει. Χρειάζονται ένα μικρό ξέσπασμα να ξαναβγούν το παιχνίδι. Δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί απέναντι τους έχουν μια σπουδαία ομάδα. Κοιτάξτε εδώ τον Τζόλκα, θα κοπεί. Ο Ακυρόπουλος θα πάρει το φάουλ. Θα αφήσουν πολλές ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες οι ανώνυμοι. Καλή ώρα. Ο Περ και Γέννητο. Συνήθιζε να πετύχει το καλάθι. 4-26, 49-58. Μπήκανε με το μαχαίρι στο στόμα, επαναλαμβάνω, για να μην αφήσουν περιθώριο αντίδραση στους μικρούς. Το 47-44 και γίνει 49-58. Τρέχουν ένα επιμέρους 2-14. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. 4-26 για το τέλος. Επιστρέφουμε σε λίγο. Φάουλ, 4 και 10 για το τέλος. Ας δω στην πρώτη. Πάμε καλύτερα. Ο Πίνας παλεύει για το rebound, θα δώσει την μπάλα σε στιγμένη στο Καστινό. Κουτρουνίδης. Λεβαντίνος κυπιέται στον πάγκο. Νέο κλέψιμο. Μπράβο Χρήστο. Και πάλι ο Ανδρεδάκης, θα στοχίσει. Αργυρόπουλος και άλλο ένα. Τον αποφεύγει. Θα πάει μέχρι μέσα. Απίστευτο, υπέροχο τελείωμα. 51-58 χρόνος υπάρχει. 3 και 8 για το τέλος. Δεν είναι εύκολο σίγουρα. Δεν είναι υπέρπτωση πιθανότητες. Ο Ζουνίδης. Αλλά και πάλι για τους γηπεδούχους, για τους φιλοξενούμενους, συγγνώμη. Τσόργας, για Αντρέης. Το ριμπάδο από ποιον. Η μπάλα στα χέρια του Μπίνα, για να δούμε. Τι άλλο μας επιφυλάσσει το παιχνίδι. Μπένεκος, 23. Μπάλα στο σίδερο.
πετύχει το καλάθι. 51-60. Διαφορά στους 9. Τζόλκας, Ζεμπίδης για τρεις, αστοχή, rebound για τους Περδούχους. Τι άλλο μας επιφυλάσσει ο μικρός. Έχουμε βαρεθεί να το λέμε. Πριν να στα κλέψει, θα πετύχει το καλάθι 55-60 μάλιστα. Μπράβο. Ο Αλεφαντινός. Τώρα θα δείτε ότι στο time out τον βλέπετε, προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία του. Τον πεθάνουν απόψε. 1-13, οι μικροί ρίξαν τη διαφορά και πάλι στους 5. Λοιπόν, 55-61-13. Από αυτήν εδώ την επίθεση θα εξαρτηθούν πολλά. Αν το βάλουν, νομίζω τα περιθώρια σε νέφη πλέον. Αν βγει άμυνα, έχει ο Θεός, βλέπουμε. Δρακόπουλος, Τζόλκας, θα μείνει στον αέρα, θα πάρει το φάουλ νομίζω. Θα πάει στη γραμμή τον ελεύθερο βόλο ο Τζόλκας. Ένα και ένα. Έλα, πάμε. Μικρά, 55-64, τέλος παιχνιδιού, μας φέρνει καλά.